Καλησπέρα σε όλους παιχτούρες, στάτους εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο Forza Horizon 4 και σας έχω κάτι ιδιαίτερο, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο βίντεο. Όπως βλέπετε είμαι εδώ πέρα βόλτα, έχω βγει με ένα muscle car που έχω στη συλλογή μου. Όπα, φιλαράκι, συγγνώμη, νόμιζα ήμουν Ελλάδα, λάθος μου. Κάτσε, γιατί δεν ξεκινάει κιόλας το θηρί εδώ. Εργοστασιακό είναι το συγκεκριμένο και κοιτάξτε πως πινιάρει πρώτη. Πισοκίνητο εργαλείο. Θα δείτε όμως τι εργαλείο θα φτιάξουμε σήμερα. Δεν σας το λέω ακόμα, θα το έχετε δει από την... Θα το έχετε δει από το thumbnail, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι που δεν το έχω ξανακάνει προσωπικά. Θέλω με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που θα κάνουμε να κάνουμε κάτι extreme. Τι extreme θα μου πείτε, να βάλεις κόντρες? Όχι, θα δείτε. Και ανακάλυψα και μια νέα τοποθεσία στο παιχνίδι που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Οπότε θα τα δούμε όλα μαζί μόλις φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο φεστιβάλ, στο οποίο θα πάρουμε και το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο θα πάρουμε τώρα? Από το όνομα και μόνο που θα σας πω θα γελάσετε, αλλά μετά θα σας κοπεί το γέλιο με αυτό που θα κάνει. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τη μάρκα που θα πάμε. Θα πάμε σε Datsun, συγκεκριμένα στο Datsun 510 του 70 μοντέλο, 1970. Θα δείτε τι θα κάνει αυτό το αυτοκίνητο σήμερα. Θα δούμε λίγο τι χρώμα θα το πάρουμε. Βλέπουμε η εταιρεία, παρόλο που είναι παλαιό, έχει πολλά χρώματα και όμορφα. Αλλά πιο πολύ ταιριάζει κάτι σε μπεζάκι. Τα άλλα τα δύο γιατί δεν με αφήνει να πάω ή δεν υπάρχουν. Θα πάω κάτι σε αυτό αρχικά και θα δούμε αν το αλλάξουμε. 25.000 κάνει το συγκεκριμένο. Το αγοράζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί θέλω να κάνω κάτι τρομερό που δεν το έχω κάνει και δεν πιστεύω να το κάνει και κάποιος εδώ στην Ελλάδα κάποιο τέτοιο setup. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Datsun, εδώ στην αντιπροσωπεία. Το βλέπουμε, όμορφο αμαξάκι, για τη δεκαετία που ήταν και όλες ήταν υπέροχο. Πολύ όμορφες λεπτομέρειες βλέπουμε, έχει όλος μεταλλικό. Datsun εδώ στο πλάι, πολύ όμορφα φώτα στρογγυλοφάναρο, με τους σιδερένιους προφυλακτήρες μπροστά και πίσω. Πολύ όμορφο και ένα εξατμισάκι τόσο εδώ. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει τόσο η εμφάνιση στο σημερινό επεισόδιο, αλλά πάμε εδώ, Upgrade and Tuning, Custom Upgrade. Και πάμε κατευθείαν σε Engine Swap. Βλέπω έχει και Body Kit, αλλά τι Body Kit έχει? Βάζει εισαγωγή αέρος στο φως το 1 και έχει και ψυγείο intercooler από κάτω. Θα το κουμπώσω, παιδιά, για καλύτερη ψήξη. Έχουμε turbo. Πάμε εμείς να κάνουμε engine swap. Θέλω να κάνω στο σημερινό. Θα βάλουμε κάποιο 2,6. 2,6 θα βάλω. Ωραία. Εδώ το θέλω εργοστασιακό στην πίσω κίνηση. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Nissan. Έχουμε να βγαίνει. Δεν θα το βγάλω, μου αρέσει. Πίσω έχουμε αεροτομούλα. Θα τη βάλω. Και έχουμε και προφυλακτήρα, τον οποίο αφαιρεί πάλι το σιδερένιο. Δεν θα το κάνω, θα πάει έτσι. Λοιπόν, λάστιχα θα βάλω drag. Λία. Μπροστά θα αφήσω το εργοστασιακό. Πίσω θα βάλουμε το πιο μεγάλο, 275. Θα δείτε για ποιο λόγο. Ζαντούλα θα το αφήσω την ίδια, μου αρέσει. Ή μπορεί να πάμε να ψάξουμε σε κάτι καλύτερο, σε τέτοιο στυλ. Θα παίξω αυτές. Ωραίο σχέδιο. Από 13 θα τις πάω 14, να έχουν λίγο να δείχνει το σχεδιάκι, είναι ωραίο. Οπότε, φεύγουμε από εδώ, πάμε σε συμπλέκτη, όλα τα τερματίσουμε. Λοιπόν, φρένα του βάλουμε γιατί δεν θα σταματάει. Αναρτήσεις να του πάμε σε rally. Αντιρόλ δεν θα βάλω, ούτε μέσα roll cage. Αλλά θα το ελαφρύνουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ να δείτε μετατροπές που έχεις να κάνεις. Άπειρες. Οπότε, πάμε αρχικά στα φίλτρα. Όλα θα τα τερματίσουμε. Θα δείτε τι θα βγει. Τα πιστόνια. Twin Turbo. Θα το αναβαθμίσουμε. Intercooler.
Παιδιά, όταν λέμε κάναμε καλό engine swap και καλή αλλαγή και καλά πειράγματα, μιλάμε για καλά πειράγματα. Καλές μετατροπές. Έχουμε από 100 άλογα που ήταν, έχει πάει στο 810 άλογα. Πιστεύω είναι αρκετά για 880 μόλις κιλά που ζυγίζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Κατηγορία είμαστε S1 860. Πιστεύω δεν θα βάλουμε κάποιο αγώνα. Μπορεί να βάλουμε έτσι για την πλάκα να δούμε πώς θα πηγαίνει. Αλλά είναι πίσω κίνητο και το έχω κάνει για ένα σκοπό. Να κάνει σούζες. Το λέω τώρα. Να κάνει σούζες. Οπότε θα πάμε να το δοκιμάσουμε άμα κάνει. Δεν το έχω ξαναεπιχειρήσει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε σήμερα. Πάμε τώρα έξω να δούμε άμα κάνει αυτά που θέλω να κάνει. Να ακούσουμε. Ωραία. Το έχουμε εδώ. Είναι λίγο βάρκα γυαλό πηγαίνει. Βρήκα τυχαία μάλλον. Και μετά έψαξα και υπήρχε και δεν το ξέρω εγώ. Και εσείς δεν μου το είχατε πει ποτέ. Υπάρχει ρε παιδιά πίστα drag. Εδώ στην ευθεία ήταν, να το. Δεν το είχα δει ποτέ, μιλάμε. Κάθεσαι εδώ και βάζεις κόντρες. Εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο πράγμα. Κάτι άλλα πραγματάκια εδώ, κάτσε ρε φίλε, φύγει. Θέλω να δω άμα σηκώνεται η σούζα που λέει ότι σηκώνεται. Σηκώνεται, αλλά ήμουνα με Δευτέρα. Πού πας με Δευτέρα, Στράτο? Τόσο άσχετος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να δούμε άμα σηκωθεί. Δεν σηκώνεται τέρμα. Γιατί ρε φίλε? Μήπως θέλει με χειρόφρενο? Να δούμε. Πάλι δεν σηκώνεται. Αλλά έχει καλή επιτάχυνση. Τώρα έχει σηκωθεί σούζα και δεν βλέπω μπροστά μου, ρε φίλε. Όπω. Φτάσαμε στα χωράφια. Παλικαρά έχουμε ράλι αναρτήσεις. Δεν κάνει σούζα καλή όμως. Θα δοκιμάσουμε να βάλουμε όπιση και ακουμπώσουμε κατευθείαν πρώτη. Να δούμε μήπως. Και. Μπορεί να θέλει κανένα άλλο κόλπο για να μην το ξέρω. Κάποιο συνδυασμό πλήκτρων. Πατάω φρένο, γκάζι και. Σηκώνεται πολύ λίγο. Κάτσε εδώ με. Πολύ λίγο πάλι. Έχει σηκωθεί σούζα, αλλιώς δεν βλέπεις μπροστά. Τώρα δεν βλέπεις μπροστά. Να το! Όπα, το έκανε! Κατά τύχη! Τελικά δεν ήθελε ούτε φρένο ούτε τίποτα. Απλά γκάζει. Όπα, παιδιά! Το σκάσε! Όπα, πάμε λίγο. Όπα, πώς το έκανα πριν. Κατά τύχη βγήκε σούζα, ρε φίλε. Νάτι, όχι. Πάλι όχι. Σούζα είναι και αυτό τώρα. Εντάξει. Για να δούμε στο γυρισμό. Είχα Δευτέρα και έκανα κατέβασμα. Τι έκανα τώρα. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι έκανα. Κατά τύχη βγήκε. Να το, λίγο πάλι. Να το. Απλά πρέπει να είσαι σταματημένος και πατήσεις τέρμα τον γκάζι, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό. Έλα ρε φίλε, τρελό. Απλά να είσαι έτσι και να κάνεις τέρμα τον γκάζι. Όπως είσαι εδώ, παπ. Είσαι εδώ, σταματημένος. Αλλά δεν κρατάει πάρα πολύ. Εντάξει, καλό είναι όμως. Σηκώνει για λίγα μέτρα. Βγήκε αυτό που ήθελα, ρε παιδιά. Τώρα ξέρω περίπου τι γίνεται. Κάθεσαι σταματημένος και παπ, τέρμα γκάζι. Να το, σηκώθηκε. Αυτό είναι. Αυτό ήταν. Όπως είσαι, εγώ πάταγα φρένο. Δεν θέλει, απλά τέρμα γκάζι. Τι υπέροχο συνέστημα. Να δούμε λίγο μέσα, γελάσουμε. Τέρμα γκάζι. Να το. Ουρανός. Φύγαμε. Κάτσε να το ξανακάνουμε άλλη μία. Κοιτάξτε, σούζα υπέροχη που έκανε. Ακούμπησε κάτω από φυλακτήρα και έχει βγάλει σπίθες εδώ. Όμορφο. Μπράβο. Να δούμε από κάτω. Όμορφο. Δεν το περίμενα ότι μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω και με άλλα αυτοκίνητα. Γιατί το ψάξα. Να δούμε ποιο το κάνεις. Είναι και άλλα αυτοκίνητα πολλά. Να το.
Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα που κάνεις και με Δευτέρα και με Τρίτη. Το συγκεκριμένο μάλλον είναι αρκετά βαρύ για να το κάνει όλο αυτό ή δεν έχει τόσο τη δύναμη. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά είναι ωραίο, θα το πάμε να το κάνουμε και να κάνουμε και μια drag εδώ. Έχει αγώνα εδώ drag να δοκιμάσουμε πως πάει με άλλα. Πάμε. Και δεν σπινιάρει κιόλας, σηκώνεται κατευθείαν, ε. Λοιπόν. Πάμε, σκάσω. Οπόπο. Δεν στρίβει με τίποτα, είναι drag, κανονικό. Είναι για ευθεία μόνο αυτό. Αυτό πρέπει να πάει στην εθνική. Πρέπει να πάει εθνική. Κάτω. Και να δοκιμάσουμε τελική πόσο έχει τον Datsun. Που πολλοί θα κορυδεύανε. Μόλις ακούσανε Datsun. Δεν στρίβει κιόλας, ε. Αυτό είναι το θέμα. Είναι drag και δεν στρίβει. Θέλω σούζα εδώ στην ανηφόρα. Πάμε. Στην ανηφόρα πάει καλύτερα. Φύγαμε. Πάμε σπίτι. Όπου άμα έχει στροφές δεν στρίβει καθόλου, ε. Ίσχυστο, ε. Είναι πολύ βαρύ να στρίψει ο λιμόνι. Άμα δεν έχει ευθεία. Τώρα εδώ έχουμε λίγο ευθεία, πάμε να το κακώσουμε λίγο. Θα πετάξουμε. Όλη ευθεία τώρα. 10 χιλιόμετρα. 300 χιλιόμετρα. Πάμε ευθεία από εδώ. Ωραία, δεν στρίβει, παιδιά, δεν στρίβει. Το έχω βάλει να στρίψει και δεν στρίβει. Φτάσαμε τόσο με κύκλιο. Δεν θα κάνει κανένα κολλίδι. Μπα, εδώ δεν στρίβει, θα κάνει κολλίδι. Τρένο πάει, δεν στρίβει καθόλου. Κάτσε μας εδώ. Αυτό δεν το βλέπουν άλλοι. Αλλά είναι που πάει ο αγρότης εδώ με τα χωράφια. Μόλις πας να βάλεις μια κόντρα, να σου κάνει μια σούζα και να λες να μείνεις έτσι με ανοιχτό το στόμα. Π.χ. έτσι. Οπ. Να ξεκινήσεις αυτός έτσι και εσύ να σε πίσω να σπινιάρεις ακόμα. Δευτέρα εδώ να κουμπώνεις εσύ. Τρίτη. 250. Εδώ θα στρίψει. Φοβάμαι ότι θα του στρίψω τέρμα και θα σπινιάρει. Και αυτό πάει σαν τρένο. Το στρίβεις και πάει σαν τρένο. Δεν έχω και το reverse για να παίρνω περισσότερους πόντους στους αγώνες και δεν μπορώ να κάνουμε πίσω τώρα. Όπου ο υπέροχος μέσω τούνελ ο ήχος είναι τέλειος. Κάτσε το κλείνω και από το μογκάζι. Ωπω ρε φίλε, πως θα πιάνει το 200 χιλιόμετρα. 300. 30. 340 είχα. Όπω φίλε. Δεν σπινιάρει καθόλου. Απλά πηγαίνει. Αυτό είναι υπέροχο. Να μην σπινιάρει καθόλου. Ποιος πέρασε έτσι. Φύγαμε πάλι σούζα. Είναι τρένο. Δεν στρίβει με τίποτα. Μόνο για drag είναι. Μόνο για ευθεία. Αυτό το αμάξι δεν βάζει κόντρα, δεν μπορεί να βάζει κόντρα. Οπότε δεν το βάζουμε. Πάμε άλλη μία να δούμε λίγο. Μία κίνηση εδώ στην ευθεία για το τούνελ. Να το ευχαριστηθούμε. Κάπου εδώ. Να το κεντράρουμε ακριβώς γιατί δεν πρόκειται να στρίψει. Κάπου εδώ καλά είμαστε. Και φύγαμε. Σούζα. Sky. Μέσα. 2.30.
280 300 χιλιόμετρα και δεν στρίβει. Πολύ απλά δεν στρίβει. Και κάπου εδώ, κάτω από αυτή την παχιά σκιά, θα σταματήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδες. Άμα είστε νέοι και δεν θέλετε να χάσετε επόμενα Forza Horizon 4, φυσικά να πατήσετε μια εγγραφούλα για να ενημερώνεστε πότε θα ανέβει νέο βίντεο. Δεν ανεβαίνουν μόνο Forza Horizon. Τσεκάρετε το κανάλι και άμα σας αρέσει, κάντε μια εγγραφούλα και το καμπανάκι να μην χάνετε επόμενα νέα βίντεο. Άμα σας άρεσε επίσης το βίντεο, αφήστε ένα like και κάποιο σχόλιο σχετικά με το αυτοκίνητο. Μας άρεσε η Σούζα που άμα το περιμένατε να κάνει και πολλά άλλα. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά σε όλους.